Λοιπόν, η κατασκευή του ZEPNI πώς έγινε, Αντρονίκη? Πήραμε όλους τους ακεραίους, τους μίξαμε εδώ. Κάθε φορά που έρχεται ένας ακέραιος άλφα εδώ πέρα, το κάνουμε, το διαιρούμε με τον Ι. Έχουμε εδώ τα κουτιά έτοιμα. Με τα υπόλοιπα και πέφτουν εκεί μέσα. Άρα κάθε αλφα μόντουλο Ι είναι όλο το κουτί που περιέχει όλους τους ακεραίους που έχουν το ίδιο υπόλοιπο. Ας δοκιμάσουμε να κάνουμε αυτό με κάποιο άλλο σύνολο που μοιάζει με το σύνολο των ακεραίων, γιατί έχουμε τον αλγόριθμο της διαίρεσης και το σύνολο των πολυονίων. Έλεγχο. Σύνολο πολυονίων. Με ακεραίους, με πραγματικούς συντελεστές. Αλγόριθμος της διαίρεσης. Πώς διατυπώνεται ο αλγόριθμος της διαίρεσης? Έχουμε F του Χ και G του Χ δύο πολυόνιμα. Το G του Χ διάφορο του μηδενός. Τότε υπάρχουν μοναδικά και ύψιλον του Χ πολυόνιμα με Α. Τώρα άρχισε, δεν άρχισε. Προσπαθούμε, που λέει στην Γεωργία, να μεταφέρουμε τις ιδέες κατασκευής του ZEPNI, που ήταν εδώ πέρα, είχαν τους ακεραίους, τους ρίξαμε εδώ και φτιάξαμε αυτά τα μόντουλα. Να δούμε με τα πολυόνιμα τι γίνεται. Διατυπώνουμε τον αλγόριθμο της διαίρεσης, πώς κάνουμε διαίρεση με τα πολυόνιμα, έτσι. Τότε υπάρχουν μοναδικά π του χ και ε του χ με F του χ ίσο π του χ επί G του Χ και Y του Χ, και το δεύτερο είναι ότι είτε το Y του Χ είναι το μηδενικό πολυόνιμο, είτε το Y του Χ είναι διαφορετικό από το μηδενικό πολυόνιμο και βαθμός του Y του Χ γνήσια μικρότερο από τον βαθμό του G του Χ. Τώρα ο σωστός τρόπος διατύπωσης του αλγοριθμού είναι πώς κάνουμε τη διαίρεση με τα πολυόνιμα. Πώς στην πρώτη ηλικία το κάνουμε, στη δευτέρα. Ή στο γυμνάσιο. Πάντως βρίσκεις ένα πηλίκο και ένα υπόλοιπο, είναι μοναδικά αυτά. Η απόδειξη είναι εντελώς ίδια όπως με τους ακεραίους που κάναμε εδώ στην απόδειξη. Και υπάρχει μια ιδιαιτερότητα ότι όταν το ένα πολυόνιμο είναι το μηδενικό πολυόνιμο, δεν επισυνάπτεται, σας το είχα πει, βαθμός. Αλλά αν δεν είναι το μηδέν το υπόλοιπο, τότε ο βαθμός θα είναι γνήσια μικρότερος όπως. Οπότε θέλουμε να κάνουμε το μηχανισμό αυτό όπως κάναμε τους ακεραίους, και εμείς είχαμε διαλέξει ως μη έναν οποιοδήποτε ακέραιο. Διαλέγουμε ένα πολυόνιμο, το εξής, το χ τετράγωνο συν ένα. Οπότε κάνουμε αυτό με το χρονί,
Εδώ να ρίξουμε τα πολυόνυμα όλα. Κάθε φορά που φτάνει εδώ ένα πολυόνυμο εύτυχη, το διαιρούμε με το χίλια τράγωνα σημαίνει. Και εδώ έχουμε έτοιμα στις υποδοχές. Πόσα είναι τα υπόλοιπα, πώς και πώς είναι. Σίγουρα είναι το μηδενικό πολυόνυμο. Προφανώς, κάπου είναι το μηδέν. Δηλαδή, τι σημαίνει εδώ, εδώ θα πέσουν τότε όλα τα πολυόνυμα που διαιρούνται ακριβώς με το χ τετράγωνο και ένα. Δηλαδή, εδώ λοιπόν θα είναι ίσο με το ωμέγα του χ επί χ τετράγωνο και ένα. Τα πολλαπλάσια του χ τετράγωνο σύνδεμα. Εδώ, κάτι άλλο. Αν δεν είναι το μηδενικό πολυόνυμο, αν δεν διαιρείται ακριβώς με το χ τετράγωνο και ένα, τι. Είναι ωμέγα χ, μάλλον ωμέγα ένα χ, χ τετράγωνο συν ένα, συν σε. Μπορεί να είναι σταθερές. Μπορεί να μην είναι, να έχει χ μέσα το υπόλοιπο. Και μπορεί να έχει και συν σε ένα το χ. Μπορεί να έχει χ τετράγωνο. Αν είχε τετράγωνο, θα πήγαινε άλλη μια φορά, θα συνέχιζε η διαίρεση. Άρα η μορφή των υπολείπων είναι της μορφής αχ συν β, όπου α και β πραγματική αριθμή. Και μάλιστα έτσι θα είναι τα υπόλοιπα, δεδομένου ότι το υπόλοιπο από τον αλγόριθμο της διαίρεσης, το υπόλοιπο θα είναι γνήσια μικρότερο από το 1, από το 2, συγγνώμη, άρα θα είναι βαθμού το πολύ 1. Άρα θα είναι διόνυμα της μορφής αχ και β. 3 και 5 θα είναι άπειρα βέβαια, γιατί είναι αχ και β, όπου α και β πραγματική αριθμή, άπειρα. Άπειρα αυτά τα υπόλοιπα. Άπειρα αυτά τα υπόλοιπα και σε κάθε τέτοιο, στο αχ και β, εδώ μέσα θα είναι το κουτί που θα έχει τα πολυόνυμα ωμέγα χ επί χ τετράγωνο συν 1 συν αχ και β. Είναι όλα τα πολυόνυμα με πραγματικούς συντελεστές που όταν διαιρεθούν με το χ τετράγωνο και ένα αφήνουν υπόλοιπο αχ και β. Είναι η ίδια ιδέα με τους κυρίους Μοντουλόνι, συμφωνούμε. Είναι άπειρα. Θέλουμε να ξανακάνουμε την ίδια, να οργανώσουμε το σύνολο. Δηλαδή έχουμε εδώ ένα σύνολο α που είναι α, χ και β όπου α και β πραγματική αριθμή και στην πραγματικότητα δεν είναι το διόνυμο α και β, είναι όλοι αυτοί κανονικά θα έπρεπε να γράψουμε εδώ πέρα χ τετράγωνο και ένα. Άμα όμως το γράψουμε μια φορά συνεννοούμαστε, δεν το γράφουμε. Μας δυσκολεύει έτσι στη γραφή και θέλουμε να το οργανώσουμε, να ορίσουμε μια πρόσθεση και ένα πολλαπλασιασμό. Τι κάναμε με το ζέτμι, Λοιπόν, πώς θα προσθέσουμε το αχ συν β συν γάμα χ και δέλτα. Είμαστε σίγουροι βέβαια ότι αυτό το συν δεν έχει να κάνει με την πρόσθεση των πολυόνυμων. Δεν προσθέτουμε, στην πραγματικότητα προσθέτουμε τσουβάλια με πολυόνυμα. Αλλά παίρνουμε πάλι από όλα αυτά τα πολυόνυμα που αφήνουν υπόλοιπο αχ και δέλτα, 2 χ και 5 ας πούμε, παίρνουμε σαν ταμπέλα το αχ και β. Όπως κάναμε εκεί που παίρνανε το νι. Εφόσον θα μας δώσει α και γάμα επί χ και β και δέλτα, δηλαδή θα μας δώσει κάτι που είναι πάλι της μορφής. Συν είναι α και γάμα. Επί χ, αυτό δεν λες. Συν β και δέλτα. Είναι πάλι διόνυμο. Ναι,
εφόσον θα μας δώσει δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Άρα η πρόσθεση μέσα σε αυτό το περίεργο σύνολο ορίζεται καλά, δεν ξεφεύγουμε. Το πρόβλημα αρχίζει από το αν έχουμε γινόμενο. Εδώ είναι πρόσθεση. Α, χ και β. Επί. Γάμα, χ και δ. Αν ακολουθήσουμε αυτό το λαγό, αυτό το κανόνα, θα μας κάνει α, γάμα, χ τετράγωνο, συν. Ο συντελεστής του χ θα είναι α, δέλτα. Συν β, γάμα. Συν β, δέλτα. Ναι, αλλά δεν μας αρέσει αυτό. Σαν να ήταν όπως με τους ακεραίους μοντουλονί. Αν ήμασταν στο ζήτα 6 και πολλαπλασιάζαμε τις 4, 12, ξαναδιαιρούσε να πάει. Εδώ θα πρέπει να κάνουμε διαίρεση τώρα. Ας την κάνουμε. Δηλαδή, α, γ, χ τετράγωνο και α, δέλτα και β, γ, επί χ και β, δέλτα, δια χ τετράγωνο και 1, όπως κάνουμε, εδώ θα είναι πλην αγ, πλην αγ, συν αγ, και πλην αγ, πλην αγ, χ τετράγωνο, πλην αγ. Αυτό και αυτό φεύγει και μένει α, δέλτα, συν β, γάμα, επί χ και β, δέλτα, είναι α, γάμα. Άρα, όπως και πριν θα κάναμε μια αναγωγή μόντουλο νη, εδώ θα έπρεπε να πούμε στην πραγματικότητα ότι είναι α, δέλτα, συν β, γάμα, εδώ αυτή η ισότητα, ίσως θα έπρεπε, Γεωργία, να βάλουμε ένα 3-3 τέτοιο, για να πούμε δεν είναι η ισότητα σαν, αλλά και 3 να μην είχε, επειδή είναι η ισότητα όλων αυτών των συνόλων, πράγματι είναι ίσα αυτά τα σύνορα. Παρόλο που έχουν όνομα διαφορετικό. Επί χ, τι άλλο, συν, β, δέλτα, είναι αλφαγάμα. Εντάξει, έχουμε ένα σύνολο με πληθυσμό και πρόσθεση. Θέλουμε να πάμε ακόμα πιο πέρα, να το αναγνωρίσουμε. Αυτά ορίζονται καλά, τα ερωτήματα αν καταραίει ή όχι το σύστημα, όπως με τους ακεραίους, είναι το ίδιο πράγμα, δεν καταραίει. Αλλά θέλουμε να το αναγνωρίσουμε, μήπως μοιάζει με κάτι γνωστό μας. Γι' αυτό σκεφτόμαστε ως εξής. Όταν μας δίνουν το διόνυμο α, χ και β, είναι το ίδιο πράγμα, θα μας δώσουν το α, β. Αν κάνουμε τη συμφωνία ότι μόνο μας δώσουν ένα ζευγάρι 5,7, εμείς θα το αναγνωρίσουμε ως 5, χ και 7, έχουμε κανένα πρόβλημα. Αν μας δώσουν το 5, χ και 7 και πούμε ότι εμείς το αναγνωρίζουμε ως ζευγάρι 5,7, το ίδιο. Ή το ζευγάρι να μας δώσει το. Ωραία. Οπότε είναι σαν να έχουμε όλο το R2, όλο το σύνολο των ζευγαριών, α, β, α και β πραγματική, αλλά να μην είναι στοιχείο διανυσματικού χώρου, που γίνεται η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός με τον γνωστό μας τρόπο. Η πρόσθεση εδώ γίνεται πώς το λένε, κατασυντεταγμένες, είναι με τον γνωστό τρόπο. Δεν έχουμε πρόβλημα. Γάμα κόμμα δέλτα ίσον α συν γάμα κόμμα β συν δέλτα. Όπως γίνεται συνήθως. Δεν ξεφεύγουν. Εκεί που ξεφεύγουν είναι ο πολλαπλασιασμός. Α κόμμα β επί γάμα κόμμα δέλτα ίσον. Ποια ήταν η πρώτη α, δέλτα και β, γάμα.
κόμμα βήτα δέλτα πλην αλφα δέλτα. Μήπως σας θυμίζετε τώρα αυτά. Έχουμε τα ζευγάρια για να ορίσουμε όσο και τώρα προσιασμένα έτσι. Δεν μπορεί να μην σας θυμίζει. Αλλά μην ξεχνάτε έτσι. Άμα ξεχνάτε και δεν σας θυμίζει, θα υποψιαστώ διάφορα. Να σας το μαρτυρήσω. Να πω μια ιδέα. Ναι. Δεν μοιάζει λίγο να παρέψει, ας πούμε, μιλάμε. Ποιοι οι πίνακες ήταν. Αν λέγαμε ότι είναι πίνακες τα άλλα, πίτα γάμα δέλτα. Ε, όχι, είναι αριθμοί τώρα. Γιατί δεν είναι αριθμοί γάμα. Βγήκε έτσι από τη διαίρεση. Α. Κοίταξε, πήγαινε αλφα γάμα το πηλίκο, έτσι. Να. Και για την, να συνεχίσει, τι κάνουμε. Αλλάζουμε πράγμα. Πήγαινε αλφα γάμα χιλιοδράγων και έφυγαν αυτά με το χιλιοδράγων, πήγαινε αλφα γάμα. Αν το ΑΧ και Β, που ήταν το διόνυμο που ήταν στο βιβλίο και ήταν η ταμπέλα και τα λοιπά, αυτό το βάλουμε ΑΒ και αυτό το συσχετίζουμε με το Α επί Ι συν Β, το μεγαλικό αριθμό έτσι, τότε η πρόσθεση και ο πολλαπλασιασμός γίνεται ακριβώς το ίδιο. Δηλαδή ουσιαστικά το σύνολο πηλίκο αυτό είναι η μεγαλική αριθμή. Αυτό γράφουμε το εξής και θα το διερευνήσουμε συνέχεια. Το σύν των πολιονύμων με το ιδεώδες θα τα διευθυνήσω. Και τετράγωνο και ένα είναι ισόμορφο με τους μεγατικούς αριθμούς. Και λέγεται, εφαρμόζεται το πρώτο θεώρημα των ισομορφισμών. Αυτό μας λέει. Ότι οι μεγατικοί αριθμοί εμφανίστηκαν από το. Όχι από το πουθένα, αλλά σαν πηλίκο, οργάνωση δηλαδή των υπολείπων της διαίρεσης με κάτι. Τώρα βέβαια πρέπει να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε τι σημαίνει πηλίκο, που είναι το ίδιο με το Z, την κατασκευή του Z, γιατί πηλίκο έχουμε από τη διαίρεση. Και τι είναι αυτό ο ισομορφισμός, δηλαδή δύο σύνολα που φαινομενικά έχουν διαφορετικά στοιχεία. Εδώ είναι κουτιά με πολυόνυμα κλπ. Εδώ είναι μεγατική αριθμή. Φαινομενικά είναι διαφορετικά, αλλά από άποψη μαθηματικής ουσίας, δηλαδή κάπως βαθύτερα. Υπάρχει μια απεικόνηση στο ΣΕ, γιατί είναι. Εντάξει, αυτό είναι το φορμαλιστικό, ότι έχουν μια απεικόνηση κτλ. Αλλά στην πραγματικότητα έχουμε δύο σύνολα που φαίνονται διαφορετικά, αλλά είναι ίδια. Δεν διαφέρουν ούτε το ένα φτιστό αντίγραφο του άλλου. Επομένως, δικαιούμαστε να λέμε είτε μηγαλικούς έχουμε, είτε αυτό είναι το ίδιο πράγμα. Ο ισομορφισμός είναι αυτή η καλή συνάρτηση. Ισομορφισμό και στο σχολείο, και στο σχολείο σας, στο γυμνάσιο, στο λύκειο. Στο γυμνάσιο δεν ξέρω, αλλά όταν λέτε το 2,3, το διάνυσμα 2,3, στην πραγματικότητα δίνεται ένα ζευγάρι αριθμών, αλλά εννοείται ένα προσανατολισμένο, ένα γεωμετρικό αντίγραμμα, ένα προσανατολισμένο αυτιγνωματισμό. Μπορεί όμως να εννοεί ο άλλος το προσανατολισμένο αυτιγνωματισμό και να είναι το ζευγάρι. Αυτό είναι ο ισομορφισμός. Ότι από τα διανύσματα, τα διανύσματα στο R2. Που στέλνει ένα διάνυσμα στη συντεταγμένη του. Εδώ η πράξη είναι ο κανόνας του παραλληλογράμμου, εδώ είναι η κατασυντεταγμένη πρόσθεση και ο προσιασμός αντίστοιχα. Και κάνουμε αυτή την ταύτιση, ότι τελικά ένα γεωμετρικό αντικείμενο, ένα προσανατολισμένο αυτοί με βελάκι, είναι ένα ζευγάρι αριθμών.
Κανονικά δεν είναι τα ίδια, δηλαδή άμα θέλουμε, δεν είναι τα ίδια. Άλλο ζευγάρι αριθμό και άλλο. Αλλά στην πραγματικότητα εμείς ως μαθηματικοί πρέπει να το ταυτίσουμε, ότι είναι το ίδιο. Υπάρχει τρόπο το κάθε στοιχείο να είναι συνόλου αντιστοιχεί. Ακριβώς σε ένα και μάλιστα δεν φτάνει μόνο σε ένα προς ένα και επί. Είναι με τον ίδιο τρόπο που οργανώνεται το σύνολο σε πράξεις, είναι με τον ίδιο τρόπο εντελώς και το άλλο. Mm-hmm. Αυτό είναι ο ισομόσμος. Είναι το πώς θα τους είχαμε ανάγκη σαν γεωματικό, ότι είναι όπως το καρτισιανό που πάθαμε. Βεβαίως, ναι, αλλά καλύπτουν πάλι το ίδιο. Πάλι, νομίζω. Αλλά εδώ βρήκαμε και έναν άλλον τρόπο περιγραφής των εργατικών μέσω των πολυονήμων. Με τη σχέση του πλοίου. Πού είναι το πλοίο. Αυτά θα τα συνεχίσουμε μετά. Δηλαδή, οι εργατικοί προέκυψαν από εκεί, προκειτό, σαν ιδέα, δηλαδή. Όχι, γιατί οι εργατικοί είναι ο Γκάους. Ιστορικά. Είναι άλλη ιστορία. Συνδυαζόταν και τους έφτιαξε. Εντάξει, και του βγήκε. Θα μπορούσε. Ορίστε. Για να βγαίνουν ρίσκοι στην πολυονήμη. Εντάξει, θα πει κανείς έτσι, έψαχνε και με τη θεωρία αριθμών αυτός. Γιατί μην ξεχνάτε ότι κάθε πρώτος που είναι της μορφής 4 είναι και μόντουλο 4 είναι 1, γράφεται ως άθροισμα τετραγώνων. Αν ψάξουμε ποιοι ακέραιοι γράφονται ως άθροισμα τετραγώνων, θα βρούμε κάποιους, θα το κάνουμε ένα κριτήριο. Υπάρχει επίσης το θεώρημα του Λαγκράντζ ή του Λεζάρ. Κάθε ακέραιος θετικός είναι άθροισμα 4 τετραγώνων. Οποιοςδήποτε. Δεν είναι εύκολη η απόδειξη, αλλά ούτε πάρα πολύ δύσκολη. Ακεραίων, όχι ριζών. Ακεραίων, ναι, ακεραίων. Α, δεν είπα ακεραίων. Ακεραίων, μιλάμε για τους ακεραίους. Δύο όμως δεν είναι όλοι. Και εκεί πέρα πρέπει να πας τι γίνεται με τους κλόπους. Τέλος πάντων, ο Γκάους τα ψάχνει όλα. Όποια πέτρα και να σηκώσει, είσαι στον Γκάους. Αλλά εδώ εντάξει, το ανακαλύπτουμε με έναν άλλον τρόπο. Το ενδιαφέρον είναι το εξής. Ότι αντί να πάρουμε αυτό, μπορούμε να πάρουμε και ένα οποιοδήποτε άλλο πολυόνυμο δευτέρου βαθμού με αρνητική διακρίμωση και τότε αυτή η κατασκευή θα βγάλει πάλι τους μηγατικούς αριθμούς. Θα διευκρινίσουμε και εκεί τι συμβαίνει. Δηλαδή, αν δεν παίρναμε πολυόνυμο με αρνητική διακρίμουσα δεύτερη βαθμή, αυτό ας πούμε είναι αφιέρωτο ανάλογο στο Α. Μπράβο. Ας πάρουμε λοιπόν, αντί για να διαιρούμε το χ τετράγωνο και ένα, να διαιρούμε ένα πρωτοβάθμιο. Έτσι. Δηλαδή, να κάνουμε το εξής. Ως άσκηση. Δηλαδή η διαίρεση να γίνεται με το χ. Με το πολυόνυμο F το χ στο χ. Ας σκεφτούμε λίγο στοιχειοδός καταρχήν. Δηλαδή έρχεται ένα πολυόνυμο εδώ F το χ. Μόλις φτάνει εδώ το διαιρούμε με το χ και αφήνει το υπόλοιπο. Τι υπόλοιπο θα φτάνει. Ή το μοντελικό πολυόνυμο ή σταθερά. Σταθερά. Δηλαδή αφήνει μόνο σταθερά. Πίσω από εδώ βρίσκεται η εξής απεικόνηση. Από το σύνολο των πολυονήμων άρχη. Στο R. Στο σύνολο συντελεστών που παίρνει ένα πολυόνυμο F του χ και το απεικονίζει στο F του μηδένος. Άμα βάλουμε όπου έχει το 0, θα είναι η σταθερά που θα προκύψει, θα είναι το υπόλοιπο της διαίρεσης διαχή. Αυτό είναι κατανοητό. Δηλαδή η αντικατάσταση τελικά δίνει, υπονοεί τη διαίρεση. Είναι ότι διαχύσουμε το 0. Και μπορούμε να θα δώσουμε το όνομα μετά ότι αυτή στην πραγματικότητα το F, το άθροισμα πηγαίνει στο άθροισμα, η αριθμητική αντικατάσταση έχει πολύ καλές ιδιότητες. Το άθροισμα των πολυονήμων, αν το αντικαταστήσουμε, είναι το άθροισμα των αριθμών αντικαταστάσεων και το γενόμενο στο γενόμενο.
Άρα είναι ένας ομομορφισμός δακτυλίων, όπως το και επομένως ο πυρήνας αντίστοιχα με τη γραμμική άλγεμπρα θα είναι όλα τα πολυόνυμα που άμα αντικαταστήσουμε όπου χει το 0 θα είναι ποιο. Θα δώσει 0. Ποια είναι, είναι όλα τα πολυόνυμα που το σταθερός όρος είναι 0. Άρα είναι όλα τα πολυόνυμα που είναι πολλαπλάσια, βγαίνει κοινός παράγοντας το χ. Πώς? Από εδώ βλέπουμε ότι είναι επιμορφισμός όχι επιμορφισμός. Ότι είναι ένα προς ένα. Επιμορφισμός είναι, επίσης σημαίνει ότι ό,τι αριθμό και να μας δώσουν, ξέρω εγώ το 7, μπορείς να βρεις ένα πολυόνυμο που αν αντικαταστήσουμε π.χ. το 0 να μας δώσει 7. Ναι. Πάντα μπορούμε να το κάνουμε. Είναι επί. Με την εικόνα έχουμε κάνει. Ποιο θέλεις, ότι είναι ομομορφισμός. Ότι είναι πρώτα επιμορφισμός, έχει να κάνει με την εικόνα. Με την εικόνα. Ότι είναι ομομορφισμός, έχει να κάνει. Δεν είναι μονομορφισμός. Δηλαδή, θα πρέπει, μονομορφισμός θα πρέπει να είναι ένα προς ένα. Να. Δηλαδή, μόνο ένα πολυόνυμο θα έπρεπε να είχε τότε τιμή F του, που F του μηδενός είναι 7. Εσύ μπορεί να βρεις πολλά. Να. Ο πυρήνας είναι τεράστιος. Ο πυρήνας είναι όλα δεν τα είναι κενό, οπότε δεν μπορεί. Ο πυρήνας είναι όλα τα πολυόνυμα που αν αντικαταστήσουμε το F του χ με το 0, θα μας δώσει 0. Αλλά είναι τι, ποια είναι αυτά. Όλα τα πολυόνυμα που δεν έχουν σταθερό όρο, 0 σταθερό, βγαίνει και ενός παράγοντας το χ. Και αυτό μηδενίζει. Δηλαδή όλα τα πολλαπλάσια του χ. Όταν είναι κάτι πολλαπλάσιο κάποιο άλλο, το λέμε και ιδεώδες. Θα μας δοθεί ευκαιρία να τα πούμε αναλυτικά αυτά τα πράγματα. Και αναρωτιόμαστε λοιπόν με την ίδια κατασκευή πώς είναι αυτός ο λεγόμενος πάλι δακτύλιος του λύκου που δεν πρέπει να μας φέρει από το μυαλό ότι είναι η ίδια κατασκευή με τους ακεραίους προς το αντίστοιχο ιδεώδες. Ο πολλαπλασίων του λύκου. Ίδια δουλειά, ίδια ιδέα. Για να προσπαθήσουμε να το αναγνωρίσουμε λοιπόν. Εδώ λοιπόν κάθε κουτί θα έχει το 0 κάποιο σταθερό αριθμό. Τα υπόλοιπα είναι της μορφής α, όπου α είναι στο α. Και το γινόμενο γίνεται με το γνωστό γινόμενο που πολλαπλασιάζουν πραγματικούς αριθμούς και το άθροισμα το γνωστό, προστάτουν πραγματικούς αριθμούς. Άρα δικαιούμαστε να πούμε ότι αυτή είναι η πραγματική αριθμή. Εντάξει, βέβαια δικαιούμαστε. Θα πρέπει να πούμε κάτι πιο αυστηρό. Και αυτό το αυστηρό είναι αυτός είναι ο ομομορφισμός. Ο πυρήνας είναι όλα τα πολλαπλάσια του χ. Και επομένως, σύμφωνα με το πρώτο θεώρημα των ισομορφισμών που θα αποδείξουμε, θα έχουμε ότι ο δακτύλιος του λύκου ισούται με την εικόνα που είναι αυτό. Όλα αυτά λοιπόν θα τα βάλουμε και δεν θα ξεχνάμε τους ακεραίους ομογενομή, τα θεωρήματα του Φερμά κτλ. Να δούμε πώς συνδυάζουν. Και θα φτάσουμε σιγά σιγά. Λίγα ακόμα πράγματα, έτσι, οι βασικές χοντρικές ιδέες, λίγα πράγματα. Μετά θα εμβαθύνουμε λοιπόν και θα λέμε για στήσεις. Λοιπόν. Δακτύλιος. Ένα μη κενό σημείο στο οποίο ορίζονται δύο εσωτερικές πράξεις. Η πρόσθεση το συμβολίζω με το ΣΥ και ο πολλαπλασιασμός με την τελεία ή το επί.
αρχική και ψ, ίσον ψ και χ, ως προς την πρόσθεση έχουν μεταθετή ψ και χ. Για κάθε χ, ψ που θα ανήκει στο δέλτα. Δεύτερο. Χ και ψ και ζ. Ίσον χ. Συν ψ και ζ. Για κάθε χ, ψ, ζ. Το πρώτο λέει είναι η αντιμεταθετικότητα της πράξης. Το δεύτερο είναι η προσυντηριστικότητα. Τρίτον, υπάρχει το μηδέν, το μηδέν λέγεται μηδέν, έτσι, συμβολίζεται έτσι, στο δακτύλιο, με χ και μηδέν, ίσον μηδέν, συν χ, ίσον χ, για κάθε χ, είναι το ουδέτερο στοιχείο προς την πρόσθεση. Τέταρτο, το χ ψι ζ ίσον χ ψι ζ, δηλαδή ο πολλαπλασιασμός έχει την προσετεριστική ιδιότητα. Πέμπτον, χ επί ψι και ζ έχουμε την επιμεριστικότητα των πράξεων. Χ, ψ και χ, ζ. Επίσης θα είναι χ και ψ επί ζ. Όσον χ, ζ και ψ, ζ. Έκτον. Εντάξει, μένουμε εκεί πέρα, διότι δεν είναι αναγκαίο να είναι μεταθετικός ο πολλαπλασιασμός. Μπορεί να έχουμε δακτυλίους, πάρετε τον για παράδειγμα το δακτύλιο των πινάκων. Είναι ένας δακτύλιος, αλλά ο πολλαπλασιασμός δεν είναι μεταθετικός. Α επί β δεν μας κάνει β επί α. Ούτε επίσης μπορεί να μην έχουμε μοναδιαίο στοιχείο. Πάρτε το σύνολο των ζυγών ακεραίων. Εδώ είναι ένας δακτύλιος, αλλά μονάδα δεν υπάρχει. Αυτό λοιπόν είναι ένας δακτύλιος. Η περιττή ακέραιη δεν είναι δακτύλιος. Γιατί? Δεν είναι αυτό. Δεν είναι εσωτερική πράξη η πρόσθεση. Αν πάρεις δύο περιττούς, δεν μας κάνει περιττή. Ορίστε. Αυτά και τρία τέτοια. Είναι αυτό δεν είναι από χέρι, δεν είναι. Θα μελετήσουμε λοιπόν τους δακτυλίους και και τα ιδεώδη. Πώς? Χ, ψ, ζ. Δεν είναι σωστά. Δεν ξέρεις. Χ, ψ, ζ. Χ. Χ, ψ, ζ. Δείτε και τους ορισμούς του δακτυλίου, αλλά αυτός είναι. Το ζήτημα είναι το εξής. Χρήσιμα υποσύνολα στο διανυσματικό χώρο, χρήσιμα υποσύνολα είναι ο υπόχορος. Ο υπόχορος είναι ένα υποσύνολο που έχει κάποιες ιδιότητες. Εδώ στους δακτυλίους, χρήσιμα, πολύ χρήσιμα υποσύνολα είναι ο υποδακτύλιος και το ιδεώδες. Δέλτα δακτύλιος. Το άλφα είναι υποδακτύλιος. Εάν και μόνο εάν το άλφα είναι μη κενόσυλλο, το άλφα το α συν β
ανήκει στο α και το α επί β ανήκει στο α, εάν α, β ανήκουν στο α. Ένα υποσύνολο του δακτυλίου λέγεται υποδακτύλιος, εάν έχουμε, είναι μη κενό και το άθροισμα και το γινόμενο ανήκει στον υποδακτύλιο, εάν και τα δύο ξεχωριστά ανήκουν. Δηλαδή ουσιαστικά η λογική είναι αντίστοιχη, ότι όπως λέγαμε, ας πούμε, ότι για να είναι ένα σύνολο υπόχωρο στο σχόλιο πρέπει να είναι χώρος αντίστοιχο. Ναι. Με την ίδια λογική. Ναι, με την ίδια λογική. Το ιδεώδες... Η απόδειξη δηλαδή ανάλογα τον υπόχωρο, όπου δεν κρύβεται ότι ένας χώρος είναι. Έχει κάποιες ιδιαιτερότητες. Με το ιδεώδες είναι, το οποίο θα σας πω αμέσως. Ναι, το ιδεώδες ταιριάζει πιο πολύ με τον υπόλοιπο. Αλλά δεν είναι το ίδιο επίσης. Λοιπόν, το γιώτα, ιδεώδες, εδώ το συμβολίζουμε έτσι, με ένα μικρότερο νήσο του δέλτα, αν και θα αποφεύγουν ο συμβολισμός. Εδώ με τα ιδεώδη είναι αυτό το σύμβολο, το τρίγωνο. Εάν, πρώτο, το μηδενικό στοιχείο του δακτυλίου ανήκει στο ιδεώδες. Δεύτερον, α πλην β ανήκει στο γιώτα, εάν και το α και το β ανήκουν στο γιώτα, δηλαδή αν ανήκουν και τα δυο ανήκει και η διαφορά τους. Τρίτον, αν α ανήκει στο γιώτα, τότε χ επί α και α επί χ ανήκουν στο γ για κάθε χ στο α, στο δ. Να τονίσουμε αυτή την ιδιαιτερότητα εδώ. Είναι ιδεώδες πότε, όταν έχει το 0, αυτό μοιάζει με τους υπόχωρους. Αν πάρεις δύο στοιχεία στο ιδεώδες και η διαφορά τους, και αυτό μοιάζει με τους. Εδώ που είναι κάτι έτσι πολύ... Ελέγχουμε άθροισμα και γινόμενο στον υπόχωρο, εδώ ελέγχουμε διαφορά. Στον υπόχωρο δεν ελέγχουμε διαφορά. Όχι, άθροισμα και γινόμενο. Αλλά εδώ επιβάλλεται, διότι ο δακτύλιος μπορεί να μην έχει μονάδα. Ενώ στους διανυσματικούς χώρους είμαστε επί των πραγματικών, επί ενός σώματος που πάντα έχουμε μονάδα. Γι' αυτό έχουμε το άθροισμα. Πρέπει να είναι το πλήν για να καλύπτει όλους τους δακτυλίους. Και εδώ η διαφορά είναι η εξής. Αν ένα στοιχείο νίκει στο ιδεώδες, δρά απορροφητικά, δηλαδή όλα τα γινόμενα με οποιοδήποτε στοιχείο, δεν είναι ανάγκη και τα δυο, και το χ και το α να νίκει στο γιώτα, αρκεί το ένα από τα δύο. Σαν να ήταν το 0 το α. Αν πολλαπλασιάσει το 0 με οτιδήποτε γίνεται 0. Εδώ είναι το χ, δεν είναι ανάγκη να είναι στο γιώτα κι αυτό, μπορεί να είναι στο δέλτα γενικά, αρκεί να γίνει το γινόμενο. Τα παρασύρει όλα και ανήκει στο γιώτα. Δηλαδή όταν λέμε όλα τα πολλαπλάσια στους ακεραίους του 3, είναι ένα ιδεώδες των ακεραίων, διότι εκεί πέρα το 0 είναι μέσα, αν πάρεις διαφορά δύο πολλαπλασίων του 3, είναι πολλαπλάσιο του 3, και αν πάρεις το 3 και το πολλαπλασιάσεις με οποιονδήποτε αριθμό, πολλαπλάσιο του 3. Μπορούμε να βρούμε ιδεώδη επί του υποδακτυλίου και όχι επί του δακτυλίου. Ναι, αν είναι δακτύλιος, ναι. Αλλά λίγες φορές. Οπότε μένει το ζήτημα είναι πώς είναι τα ιδεώδη. Θα σας βάλω μια άσκηση για το σπίτι. Ερώτημα. Ποια είναι τα ιδεώδη πες ένα αριθμό καλό, Αντωνί, μην μου λες διάφορα τώρα. Να διαιρείται με τρεις αριθμούς, Καρυντίν. Να διαιρείται. Τις 5, 15, 2, 15, 30. Του ζε 30. Ψάξτε να το δείτε έτσι, μετά θα δείτε πώς γίνεται. Ποια είναι τα ιδεώδη του δακτυλίου των πολυόδων. Ιδεώδη, έτσι. Κάντε μια τέτοια διερεύνηση.
Αυτά για σήμερα. Κάποια υπόδειξη στο στόχο θα ξεκινήσουμε να βρούμε τα ιδέα ότι θα αποδείξουν πρώτο ότι το 0 ανήκει στο δαχτύλιο, μετά θα εξετάσω τη διαφορά και λοιπόν, μετά. Για το ZNI, θα σου κάνω μια υπόδειξη για το ZNI. Και θα προσπαθήσει να την μεταφέρει στο πολυόνιμο. Θα πει το εξή, έστω υπόδειξη. Έστω γιώτα ιδεώδες. Του Z, όλου του Z. Μα δύσκολο να το μεταφέρει μετά στο Z. Τον ακεραίο. Έτσι. Το 0, ο αριθμός 0 ανήκει στο Y. Από τον ορισμό. Και σκέφτεσαι μήπως το Y αποτελείται μόνο από το 0. Είναι ιδεώδες. Μιλάμε για τα ιδεώδη των ακεραίων. Έτσι, του Z 3. Είναι, διότι έχει το 0, η διαφορά, η επιλογή από το γιώτα που έχει μόνο το 0 είναι 0 και 0. Άρα η διαφορά 0 και 0, 0. Ό,τι να πολλαπλασιάσουμε από 0, άρα είναι η ιδεώδηση. Το ζήτημα είναι αν το γιώτα δεν είναι το... Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχει το 0. Ότι δεν είναι το 0 μόνο, σημαίνει ότι εκτός από το 0 θα έχει και άλλα στοιχεία. Αφού έχει άλλα στοιχεία, θα έχει και θετικούς και αρνητικούς. Θα σκεφτείτε γιατί θα έχει και αρνητικούς και θετικούς. Πέρα από αυτό, η δακτυλίλη, είπαμε ότι είναι ο χώρος του υλικού που περιέχει μέσα και την έννοια του υγαδικού, όπου έχω την έννοια του συζυγή. Δεν πάμε στα πολύ ωραία, είμαστε στους ακεραίους. Λέω ότι φέρνεις ένα ιδεώδες των ακεραίων, των ακεραίων μόνο, που ζεύουμε, που δεν είναι το 0. Εκτός από το 0 θα έχει και θετικούς και αρνητικούς. Θεωρείς το σύνολο των θετικών μόνο και έχουμε ένα ελάχιστο. Μη ελάχιστο θετικό. Του γιώτα. Από το αξίωμα του ελαχίστου. Και θα αποδείξεις το εξής, ότι αν χ ανήκει στο γιώτα, συνεπάγεται το μη διαιρεί το γιώτα. Διαρρήτωση. Θα πείσεις σαφώς ότι είναι το ελάχιστο, κάνεις τον αλγόριθμο της διαίρεσης, να δει καλή θέληση. Θα το πούμε την Παρασκευή. Κάντε μια προσπάθεια.